Δεν ακούω χειροκροτήματα και ανησυχώ. <laughs> Για όσους δεν έχουμε πει, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη και στα δικά μας. Λοιπόν, <laughs> ε, δεν είμαστε όλοι μαζί, ιδάλλως θα έπρεπε να δώσουμε ένα πολύ θερμό χειροκρότημα στον Σιέτο, γιατί είναι πάντα, πάντα, πάντα είναι φοβερός. Και διάβαζα προχθέ κάτι το οποίο θέλησα να το μοιραστώ μαζί σα και είναι το μολύβι. Τώρα το μολύβι, όταν λέμε το μολύβι, ξέρουμε ότι είναι, έχει πάρα πολλέ χρησιμότητε. Μπορεί να γράψει ένα σημείωμα, να γράψει κάποιον, χρόνια πολλά Βασιλική. Ε, να βάψεις τα μάτια σου, να βάψεις τα χείλια σου. Αλλά εδώ θα μιλήσουμε για κάτι άλλο που αφορά το μολύβι. Και διάβασα μια ιστορία που λέει: το, παιδο, το παιδί κοιτούσε τη γιαγιά του που έγραφε ένα γράμμα. Κάποια στιγμή τη ρώτησε: γράφεις μια ιστορία που συνέβη σε εμά, και μήπως είναι μια ιστορία για μένα, γιατί πάντα τα παιδιά θα είναι εγωκεντρικά. Όλα είναι γύρω από αυτά. Η γιαγιά σταμάτησε να γράφει, χαμογέλασε και είπε στον εγγονό τη: Όντω γράφω για σένα. Ωστόσο, αυτό που είναι πιο σημαντικό και από τις λέξεις είναι το μολύβι που χρησιμοποιώ. Θα ήθελα όταν μεγαλώσεις να γίνεις σαν κι αυτό. Το παιδί περίεργο κοίταξε το μολύβι και δεν είδε τίποτα το ιδιαίτερο. Αφού είναι το ίδιο με όλα τα μολύβια που έχω δει στη ζωή μου. Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Το μολύβι έχει πέντε ιδιότητες, τις οποίες αν καταφέρεις να διατηρήσεις, θα είσαι πάντα ένας άνθρωπος που θα βρίσκεται σε αρμονία με τον κόσμο πρώτη ιδιότητα. Μπορείς να κάνεις μεγάλα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ ότι υπάρχει ένα χέρι το οποίο καθοδηγεί τα βήματά σου. Αυτό το χέρι το λέμε Θεό και εκείνος πρέπει να σε καθοδηγεί πάντα σύμφωνα με το θέλημά του. Τώρα, κάποιος το λέει Θεό, άλλος μπορεί να το λέει Σύμπαν, άλλος να το λέει Βούδα ή να το λέει Δία ή οτιδήποτε. Ο καθένας ό,τι πιστεύει ότι είναι αυτή η ανώτερη δύναμη. Αυτό που θέλει να πει αυτή η πρώτη ιδιότητα είναι ότι ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνουμε, πρέπει να διέπεται και να καθοδηγείται από κάποιες ηθικές αρχές. Οτιδήποτε κτίζεται πάνω στη λαμογιά, στο ψέμα ή αποκλειστικά στο ασίδωτο προσωπικό κέρδος, έχει με ένα αποτέλεσμα, είναι όμως μικρής διάρκειας. Εμείς θέλουμε το δικό μας πλάνο β να είναι και αποδοτικό και μεγάλης διάρκειας. Η δεύτερη ιδιότητα του μολυβιού, πότε-πότε πρέπει να σταματάω να γράφω και να χρησιμοποιώ την ξύστρα. Αυτό κάνει το μολύβι να υποφέρει λίγο, αλλά στο τέλος είναι πιο μητερό. Έτσι, μάθε να υπομένεις ορισμένες δοκιμασίες, γιατί θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο στη ζωή μας και στην α, πραγματική ζωή μας και στην επιχειρηματική μας ζωή υπάρχουν και οι καλές και οι κακές στιγμές. Υπάρχουν οι κορυφές και οι κοιλάδες. Έχουμε ξαναμιλήσει για τις κορυφές και τις κοιλάδες. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο, είναι η φάση της ορίμανσης, της ανασυγκρότησης, του επαναπροσδιορισμού και της ξεκούρασης. Δεν είναι η περίοδος της γκρίνιας, της μύρλας, της απογοήτευσης και λοιπόν αρνητικών και ιδεχθών συναισθημάτων. Δεν είναι η περίοδος που πέφτουμε σε παντελή αδράνεια. Ξύστρα στο πλάνο Β είναι η δράση, η επιμόρφωση και η συναναστροφή. Δράση, επιμόρφωση, συναναστροφή. Αν έχω, επειδή περνάω δύσκολα ή μου είχε κάτι, εξαρτώνται αυτά που ανήκουν στην ανή και στο βλάβη, έτσι. Αν έχω 10 μέρες να κάνω τα τρία προαναφερθέντα, η ερώτησή μου είναι πόσο ξυσμένο έχεις το μολύβι σου. Η επόμενη ιδιότητα, το μολύβι μας επιτρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε γόμα για να σβήνουμε τα λάθη. Κατάλαβε ότι το να διορθώνουμε κάτι που κάναμε δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά σημαντικό για να παραμένουμε στο, στο δρόμο του δικαίου. Εδώ λέει στο δρόμο του δικαίου, στο σωστό δρόμο. Η τρίτη λοιπόν ιδιότητα, ευτυχώς, ευτυχώς έχουμε την απεριόριστη δυνατότητα να κάνουμε λάθη και να τα διορθώνουμε. Δεν είμαστε ούτε νευροχειρουργοί που ένα λάθος μπορεί να στοιχείσει στη ζωή κάποιου, ούτε σαν αυτό που έγινε πρόσφατα και είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ λυπηρό, δεν είμαστε χειριστές ελικοπτέρων, προσφάτως σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι αδίκως για μένα, αυτό που κάνουμε εμείς ευτυχώς είναι να δείχνουμε μια ευκαιρία. Και να πούμε κάτι λάθος ή να κάνουμε κάτι ανάποδα ή να μην το κάνουμε σωστά. Δεν χάθηκε τίποτα. Το να κάνουμε λάθη και να το διορθώνουμε δεν είναι κακό, είναι σοφό. Αρκεί να έχουμε την εξυπνάδα και εδώ χρειάζεται και ταπεινότητα να αναγνωρίσουμε ένα λάθος μας και να μην είμαστε της άποψης ότι ό,τι κάνω εγώ είναι σωστό. Ξέρετε ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να μάθει κάποιο κάτι, για να διδαχτεί. Ο ένα είναι η προσωπική του εμπειρία και ο άλλο είναι από τι εμπειρίε των άλλων. Ο πρώτο, δηλαδή αποφασίζω και διδάσκω με τι δικέ μου εμπειρίε, είναι πιο αργό και πολύ πιο οδυνηρός. Αλλά συνήθω οι άνθρωποι προτιμάμε να διδασκόμαστε μέσα από τι δικέ μα εμπειρίε. Στο πλάνο Β, ευτυχώ. Υπάρχουν συνεργάτε. Έχετε παρατηρήσει πόσε φορέ έχω χρησιμοποιήσει τη λέξη ευτυχώ? Διότι ευτυχώ είμαστε στο πλάνο Β. Ευτυχώ λοιπόν υπάρχουν συνεργάτε που βάδισαν το μονοπάτι που θέλουμε να πάμε πριν από εμά, το έχουν καθαρίσει, το έχουν χαράξει και είναι πρόθυμοι να μα οδηγήσουν. Η τέταρτη ιδιότητα. αυτό που έχει στην ουσία σημασία στο μολύβι δεν είναι το ξύλο ή το εξωτερικό του σχήμα, αλλά ο γραφίτης που περιέχει. Έτσι να φροντίζεις πάντα αυτό που συμβαίνει μέσα σου. Όταν ήμασταν παιδιά και διαλέγαμε το μολύβι μας, θέλαμε ένα μολύβι που να γράφει καλά, αλλά το θέλαμε και όμορφο εξωτερικά. Δηλαδή να έχει ένα μπαρπαδελάκι, να έχει ένα χρώμα, να έχει ένα τζούτζουλο επάνω <coughs> σαφώς και παίζει ρόλο η εξωτερική μας εμφάνιση. Δεν μπορούμε να πάμε σε μια παρουσίαση, σε ένα συνέδριο ή σε ένα συνεργάτη, ντυμένη σαν λέτσι, αναδίδοντας αποκρουστικές σωματικές οσμές, με λιγδωμένα μαλλιά και με άλλα διάφορα τέλος πάντων που καθορίζουν την εξωτερική εμφάνιση. Όταν μιλάμε για επιτυχία, πρέπει να εκπέμπουμε επιτυχία. Από την άλλη όμως, αυτό που έχουμε μέσα μας παίζει το σπουδαιότερο ρόλο. Απ' έξω λοιπόν πρέπει να είμαστε βελούδο, για να είμαστε συμβατοί με την πλειονότητα των ανθρώπων. Διότι στο πλάνο Β δουλεύουμε όχι για άλλους, αλλά με άλλους. Δεν δουλεύουμε μόνοι μας, είμαστε μαζί με άλλους ανθρώπους. Και από μέσα μας πρέπει να είμαστε ατσάλι. Κανείς να μην μπορεί να μας αφαιστιάσει από το στόχο μας ή να κλονίσει τις πεπιθήσει μας. Τι θα πει ο συμπέθερος της κουνιάδας του πρώτου ξαδέρφου της απέναντι, πρέπει να μας αφήνει παγιαρά αδιάφορους, διότι ξέρουμε <coughs> πού θέλουμε να πάμε και είμαστε σίγουροι γι' αυτό που πιστεύουμε. Θα έχετε παρατηρήσει, εγώ το έχω παρατηρήσει πάρα πολλές ώρες, ότι κάθε φορά που πάμε να ανεβούμε ένα σκαλί, παρα πολλες φορες οτι καθε φοβερό γίνεται που μα αναστατώνει. Συνήθως, δεν είναι τόσο φοβερό. Βελούδο απ' έξω, ατσάλι από μέσα. Διότι το ατσάλι, το από μέσα ατσάλι, είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε σωστά και αποτελεσματικά τις προκλήσεις. Το ανάποδο, δηλαδή το να είσαι απ' έξω ατσάλι και από μέσα βελούδο, <coughs> μας οδηγεί στο χάος. Ο γραφίτης του μολυβιού είναι η ποιότητα του χαρακτήρα μας. Η πέμπτη ιδιότητα είναι ότι το μολύβι αφήνει πάντα ένα σημάδι. Έτσι λοιπόν να ξέρεις ότι ό,τι κάνεις στη ζωή σου θα αφήσει ίχνη και να προσπαθείς να έχεις επίγνωση της κάθε σου πράξης. Είναι πλέον είμαστε όλοι ενήλικοι και το ξέρουμε ότι από όπου και αν περάσουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας θα αφήσουμε το σημάδι μας. <coughs> Συγγνώμη παιδιά. Είναι απόλυτα δική μας επιλογή και απόφαση τι είδους σημάδι θα αφήσουμε. Θα είναι μια μουτζούρα ακαθόριστη και σκοτεινή ή θα είναι κάτι όμορφο, δυναμικό και συγκεκριμένο. Το σημάδι μας λοιπόν εξαρτάται από την ποιότητα του γραφίτη, από το πόσο καλά αξισμένο είναι το μολύβι μας και από ποιες αρχές καθοδηγούν το χέρι μας. Βέβαια, αν εκεί που πήγαμε να γράψουμε το χαρτί με χάλια, <χει> μην το πάρουμε κατάκαρδα, αν το σημάδι μας δεν βγαίνει έτσι όπως θέλουμε, μην αμφισβητήσουμε την ποιότητα του μολυβιού μας, το χαρτί φταίει. Οι πέντε ιδιότητε λοιπόν, το χέρι του Θεού, η ξύστρα, η γόμα, ο γραφίτης και το σημάδι. Γράψε την ιστορία της ζωής σου με το δικό σου μολύβι. Καληνύχτα!